που σου λέω πριν κάνει ο παπά μισό. Ο άλλος μισός τι έγινε. Έφαγε παπά με παραθείο. Γιατί, είχαμε φτιάξει και χωρίς παραθείο. Καλέ ναι, στο λεπτατζίδικο του γιού μου. Από τότε που έπαθε το ένας άγγελος, έχει γίνει ένας άγγελος. Καλά, αυτό δεν είναι λόγος. Πριν το κεφαλικό. Χρήστο, έχεις ζεστό νερό αν θέλεις. Ο μπάς πώς είναι τώρα. Πώς να είναι αγάπη. Έχει χαλάσει, χειρότερο. Δεν λέμε έχει χαλάσει η πέσκα μου. Έχει χειροτερέψει λέμε. Πατσί μου. Χειροτερέψει. Χαροτηρέψει. Χρήστα, μην δώσουμε την κυρία Ρούη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Καλώς. Τι έγινε, πέθανε. Όχι ακόμα. Αχ, ευτυχώς. Τον προλάβα. Δεν μου λες εσύ. Πότε έχεις σκοπό να τους μιλήσεις. Ακόμα, μόλις ήρθατε. Ναι, αλλά μην το αργείς, μην το μάθουν από τους ξένους. Αχ, πάσου, πάει γιούς, πάσου, πάει γιούς, τους νάτα, μας γίνει να βίντεο του μηνιά. Νάτα, σκαζέ τη συμβοτιά. Ο Χρήστος είναι αδερφός μου και δικιούνται την ακριβώς. Κατάλαβες. Και όσα έχει φάει τόσα χρόνια από το γέρο τέτοια, το παρίστανε 3 χρόνια ότι σπουδάζει οδοντοτεχνίτης. Και ανάθεμα να ξέρει πως θα το διέχει ο άνθρωπος. Άμα τον ερωτήσεις θα σου πει 50. Θέλω να πει 50. 45 θα σου τα πει. Χάσει χτύπ τώρα. Θα σας πω εγώ. Τι θα μας πεις. Ο μπαμπάς σας την προηγούμενη εβδομάδα με παντρεύτηκε. Τι! Όχι, δεν το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω εγώ. Ότι σας 45 που θα έχω δεύτερη μάνα και μάλιστα ρωσίδα. Να τον καλύτερα. Έστω η καλύτερα. Τι λες εσύ έτσι. Εκείνη είναι το πρόβλημα ή πόσο παίρνει. Το μισό παίρνει χείρα, το καταλαβαίνεις. Μα παπά, δεν πες κατά μισά. Για μας δεν θα μείνει. Κατά θα μείνει. Και τα περίμενα τα λεφτά ρε καμότο. Ξέρεις πώς τα περίμενα. Γιατί εγώ πώς θα το πληρώσω το δάνειο για το εξωτικό. Άσε η βίζα 2 μήνες αμπιέτη. Μη μου μιλάς για κάρτες, μη μου μιλάς για κάρτες. Γιατί αυτή η μπουλή έχει πέντε και οι πέντε υπερχρεωμένες. Μα πώς θα κινηθώ. Αφού έχουμε μήνες να δούμε κανονικά λεφτά. Τα λεφτά που εισέρχονται φεύγουν στο στοκογλύφος. Μα την αντέξεις, δεν μπορεί. Βάστα πατέρα. Καλευτικά πως, 2 μέρες μετά το κεφαλικό και αυτός είναι έτσι. Αυτός ένα μήνα θα πηδάει. Δεν πειράζει. Ας γίνει καλά και ας μην πηδάει. Δεν εννοούσα αυτό το πηδάει. Να χοροπηδάει, να περπατάει εννοούσα. Δεν κουτάνω. Μα να βάζει χέρι στην ξένη περιουσία τόσο άνετη καρδιόλα. Από πού και ως πού κυρία, πόθενες. Ο άνθρωπος έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις. Ήπως είναι δέντα. Έτσι μου έρχεται. Ποιο γλυκό είπε ότι της αρέσει. Μπαμπάδες. Έτσι μου έρχεται να της φτιάξω μια πιατέλα με μπαμπάδες, με μπούλικη κρέμα και σιρόπι και να βάλω μέσα στη γέννηση όλο το παραθείο που έχει ο γέρος στην αποθήκη. Να φάει, να χλαμπακιάσει, να πάει στο διάολο. Λοιπόν, θα πάρεις εσύ το Χρήστο αύριο να πάτε στο καφενείο να παίξετε πρέφα. Και εμείς εδώ με την Τζέιμι θα φτιάξουμε τους μπαμπάδες και θα τα στερήσουμε στη βέσκα. Τούρα, θα πάω από πίνα. Τούρα. Στην βέσκα, μην κρίσεις την αδερφή σου, τι θα είναι. Μα η δώσει το τηλέφωνο όπως το Τοντόρ. Δεν ξέρει η γυναίκα καλή τι γίνεται εδώ για να μην το δώσει. Ναι, αλλά τώρα το Τοντόρ έχει το τηλέφωνο μου. Ξέρει που είμαι, μπορεί να έρθει. Δεν είναι το Βλαδιβοστόκ, Βάσου. Εδώ είναι το δώρο, Νάτα. Εδώ είναι το δώρο. Ναι, στο Καρπαθόφο, εκεί μου πήρε τη ρε αυτό. Και φοβάσαι μην έρθει την Κάρπαθο εδώ. Ναι, τα παλιούς. Πιο εύκολο είναι να φέρει το Βλαδιβοστόκ παρά την Κάρπαθο, όπως το λέω εγώ. Βέσκα, βεσκούλα. Φωνάξατε, κυρία Ρόι. Ναι, σε φώναξα. Γιατί έχω κάτι για σένα. Τι! Μπαμπάδες! Παρακαλώ.
είπαμε να κάνουμε κάτι για να σε ευχαριστήσουμε. Και μιας και μας είπες ότι τρελαίνεσαι για μπαμπάδες, ευχαριστήκαμε να τους φτιάξουμε. Ευχαριστώ, κυρία Ρόι. Ευχαριστώ, κυρία Τζένι. Είστε πολύ καλές. Ναι, ναι, είμαστε, είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Το είπαμε αυτό. Φάει. Μαμά. Όχι, τι όχι. Δεν θέλει. Τι εννοείς δεν θέλει. Όχι. Θέλω, αλλά είπα να κάνω λίγο δίαιτα από σήμερα. Δίαιτα, γιατί? Δεν βλέπετε. Είναι χειλά ο κόλος. Αντίκα, μην μου παίρνεις σπηλιά. Πού τα είπες? Ο κόλος. Για λίγο, για χαρά είναι ο κοκός. Παραλυμάτι μου. Το λέει, εσύ είσαι σαν πανεκέ. Δεν κοντρούλα, κοντρούλα. Για την κοντρούλα. Έτσι πρέπει να είναι γυναίκα. Να είχα και συμβατάκι της. Παιδιά, μην πλάκα. Δεν καταλάβατε. Θέλω προσβάλλω, αφού δεν θέλεις προσβάλλεις, φάει. Φάει. Και τη δίαιτα. Την κάνεις από αύριο, από μεθαύριο. Μα εγώ, άμα πάω ένα, μετά δεν θέλω όλη την πιατέλα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να φας, να ευχαριστηθείς. Γιατί για σένα τους φτιάξαμε, βέσκα μου. Ε, όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι έχεις τάσει προς συμπαθησαρκία. Και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, αν είναι παχιά. Φάει και για βάσο και μην τους ακούς. Όχι! Βάσο, πρόσεχε. Το πάχος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του σύγχρονου ανθρώπου. Το πάχος μικραίνει τη ζωή. Πόσο θα τη μικραίνει τη ζωή ένας μπαμπάς. Πολύ, πάρα πολύ χρήσιμο. Η βάσο που είναι χοντρή δεν θα φάει. Ενώ η βες, μα εγώ δεν. Πάλι γιατί έχεις και ψαχλαμάρες, έναν μπαμπά θα πας για να μας τιμήσεις. Γιατί τόσο κόπο κάναμε για σένα. Καλά, θα πάω ένα. Και δύο μπαμπές. Όχι τώρα. Θα πάρω μαζί μου και θα πάω μετά με το καφέ μου. Εκεί μου το κατρούγε. Ο μπαμπάς θα τις πάω. Σώμα καλέ, σώμα. Σκάσε! Τι είχε σε φαίνεται. Πάρα να πάει! Τι πάει, πάει! Εκεί που πάνε όλοι, καλέ, πού να πάει! Θέλω να πω πώς έγινε. Πριν λίγο, πήγανε και τον είδα, τον κύριο Τάκη, ο παπά. Από αυτά που φτιάξετε εσείς, κύριε Ρόλο. Εγώ δεν τα έφτιαξα για τον παπά, για σένα τα έφτιαξα. Το ξέρω, αλλά με είδε ο Θανάσης. Μου ζήτησε, του λυπήθηκα και τον έδωσα. Γιατί καλέ, γιατί δεν έκανες μία έτσι να του τον πάρεις, να το φας εσύ. Τι μαλακίες, κύριε Ρόι, τι σημασία έχει ο μπαμπάς, από τον μπαμπά πήγε ο μπαμπάς. Τι είπες τώρα για την παιδεία. Λέω από τον μπαμπά πήγε ο μπαμπάς. Όχι βέβαια. Ε, τότε τι λες. Έλα, δεν τη λέω, με στην κολούρα μου τα λέω. Θέμα είναι, τι κάνουμε τώρα. Τι κηδεία θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Όχι με τον μπαμπά, Βρετσέλη. Βες καλά. Είχα μοιραστούμε την περιουσία μαζί της. Είχα περιμένουμε να φτάει και αυτή την καναλιοφάκη. Ε, Παναγιώτη, δεν σου φαίνεται σαν να μην έχει γίνει. Το ποιο, όλο αυτό ρε παιδί. Θάνατος του μπαμπά, η κηδεία. Πότε φεύγετε. Να έρθει η Τζένι και βλέπω. Δεν μπορώ να την κάνω αύριο πρωί πρωί. Τόσο γρήγορα. Τι να κάτσουμε να κάνουμε. Αυτό θα μου. Εδώ στο χωριό δεν έχουμε πια κανένα, ρε! Βρε, εδώ το σπίτι δεν είναι πια δικό μας. Άκου εκεί, εξαδιαιρέτου, με τη καινούργια τη μανούλα. Τα κάνες, ρε Μακαρίτη. Σκατά τα κάνεις. Εμπρός, πως είπατε, η Βέσκα δεν είναι εδώ. Πώς λέγεστε, τον Τόρο, απ' την Κάρπα. Μάλιστα. Τι είσαστε, άντρας της. Μάλιστα, μάλιστα, ναι, 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 μείνετε ήσυχος, θα της το πω. Γεια σας. Ποιος ήταν, Ρίστα. Το ανώνυμο δελφί του Λόγου, που κερδίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ήταν το λόγο του μπαμπά σας. Είμαστε. Αυτό που ακούσατε. Πώς έπαιζε ο μπαμπάς τώρα. Κάθε εβδομάδα. Και με το κεφαλικό έπαιζε. Καλέ, πριν τούχο δεν πέρα τα κλάς. Και κέρδισε 4 εκατομμύρια. Ξέρεις που έχει βάλει το τελευταίο του δελτίο.
Όχι, ότι μεγάλη σημασία. Απλά, μήπως θυμάσαι. Γιατί, μήπως κέρδισε. Όχι, κάνε τι να κερδίσει. Κέρδισε και πού. Χαζά λεφτά, τίποτα δηλαδή. Γύρω στα 500 ευρώ. Ναι. Νομίζω ότι έχει βάλει στο κομμωδίνο, τύπου στο κρεβάτι. Στο κομμωδίνο. Όχι. Όχι. Νομίζω ότι έχει βάλει στην κουζίνα, στην φρουτιέρα. Στην φρουτιέρα. Όχι φρουτιέρα. Όχι φρουτιέρα. Νομίζω ότι έχει βάλει στην δουλειά πρώτο σιρτάρι. Πρώτο σιρτάρι. Όχι πρώτο σιρτάρι. Όχι πρώτο σιρτάρι. Στο δεύτερο μήπως. Καθόλου σιρτάρι. Δεν έχει σε δουλειά από το λόγο. Τώρα θυμήθηκα που είναι το λόγο. Δίκαια. Πορτοφόλι. Ποιο πορτοφόλι? Το πορτοφόλι του. Ένα έχει. Αυτό το. Πες. Αυτό που έχει πάνω το Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Τι, ξέρεις που είναι? Ναι, ξέρω. Άντε, τεφέρω. Δεν γίνεται. Γιατί αυτό το πορτοφόλι είναι στην εσωτερική τσέπη του μπλε κασακαλιού που φοράει ο Μακαρίτης στον τάφο! Τι κάνεις εκεί με κολοδιάνεις! Δώσε εδώ ρε την τσάπα! Μείνε εδώ! Μείνε εδώ! Άνθρωπος είναι από κάτω! Για να σου πω, θα κάνω τη δουλειά μου απόψε! Ο μπαμπάς. Όχι, κάτι. Εκεί ήταν ο θόρυβος. Ο μπαμπάς είναι εδώ. Δεν σε σηκωθεί κανένας άλλος νεκρός. Πρωί. Παναγιώτη. Παναγιώτη φοβάμαι. Πρωί. Πριν πολλά κάτσε. Παναγιώτη φοβάμαι. Κάνω τι με το ξύλο. Ναι. Πάμε, Παναγιώτη. Μα καλά. Εσύ. Δεν θα πας εκεί που το παιδά. Αγαίνομαι λίγο, αλλά δεν έγινε. 4 εκατομμύρια είναι. Κι άμα τα πάρουν, ποιος τυχαίζει και τη Βέσκα και την περιουσία και όλα. Ας τη Ρόη και τον Παναγιώτη να τρώγονται με τη Ρωσίδα για τα χτήματα. Εμείς θα το παίξουμε και ανώτεροι. Λείτε ότι δεν ζητάμε τίποτα. Είσαι όμως, ώρες τρομάζω μαζί σου. Γιατί να μην τα πάρω τα λεφτά. Σαν πως ο Παναγιώτης δεν ξέρει που είναι. Αλλά έρχεται να τα πάρει. Όχι βέβαια, γιατί κλάνει πόμολα. Ρε Τζιν. Τι είναι? Σαν να έχει σκάψει κάποιος εδώ πριν. Έλα καλέ. Ποιος μπορεί να έχει σκάψει? Εγώ. Παναγιώτη. Πώς είπα το τέτοια ώρα, Χρήστο? Ήρθαμε στον πατέρα. Τον επιθύμησε, Τζέννη. Τον είδε ο Χρήστος τον ύπνο. Τον είδε να ζητάει γλυκό. Εγκλειστά. Τι γλυκό, Τζέννη μου, γιατί η μπαμπά δεν σε έφαγε. Ήθελε κι άλλο. Ω, μαμί. Θα τη σπαθήσω το παλιν τρίχα τρίχα. Αφήστε την κυρία Ρόη και θα την κανονίσω εγώ. Όχι, πότε. Κοίτα, ύπνο. Άλλοι σκάβανε, άλλοι κουραστήκαν. Σε ποια καλένα μα τους θα ευχάριστα. Τι κυβέση να σκάβω για το τίποτα. Τι το έχει το λότο. Αυτή η δουλειά μου δεν βέσκα. Μα πώς είστε τόσο σίγουρες. Και ποιος άλλος μπορεί να το έχει. Ρόλ, το πορτοφολάκι του παππού το κάναμε φίλο και φτερό. Και ναι, μην δεν βρήκαμε το λότο, αλλά δεν βρήκαμε ούτε τα 2 εικοσάρια που είχες βάλει εσύ. Η Βέσκα έχει ένα μυστικό. Τι μυστικό? Κάνε πιο πέρα, Χρήστο μου, και επιτέλους ξύπνα, μιλάμε για το λότο. Δεν μπορώ να σας πω. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Έλατε τώρα, κυρία Βάσου. Εδώ χανόμαστε. Ευκόνε που πέρα, Χρήστο μου, επιτέλους, και ξύπνα επιτέλους για να ακούς. Χρήστο! 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 Το είπε η Τζέιν. Την αστυνομία. Φωνάξτε την αστυνομία να με στείλει άμα σηκώ τους αυτόν τον άνθρωπο.
Υπάρχει μισός μπαμπάς, το άλλο το μισό
Έφαγε ο Χριστάρας. Ο Χριστός και η Παναγία. Γι' αυτό δεν σου δώσανε να φας. Ο παπά. Γιατί οι μπαμπάδες είχαν παραφείο. Εδώ μιλάμε για ταινία δολοφόνων. Όλους θα μας σκοτώνανε σε τέλος. Ο παπά. Καλέ, δεν τρέπεστε λίγο. Πάτε την αστυνομία. Αμέσως, αμέσως. Καλέ, αμέσως. Καλέ, τι κάνεις εκεί. Α, παίρνω την αστυνομία για να πω ότι είμαι παράνομη. Ο γάμος μου είναι παράνομος, αλλά εσείς σκοτώσατε παππού, Χρήστο και Αγαπητέ. Είναι και η ζωοκτονία στη μέση. Τι λόγια είναι αυτά. Τι λόγια είναι αυτά. Τι είναι αυτά που λέτε. Είπαμε, αγάπη μου. Και ό,τι λέτε εμείς το πιστεύεις. Ναι, δεν είπατε ότι να πάρετε τηλέφωνο αστυνομία. Από εκεί τώρα ιδέα να πάρουμε την αστυνομία. Μα καλά σου λέει. Έτσι δεν θέλατε. Γιατί να βάλουμε τρίτους και τέταρτους στα δικά μας. Η μάνα μας. Μάνα σας. Ναι, Βέσκα. Μάνα μας. Ωραία. Τότε θα πάρει η μαμά το λωτό. Όχι, είπαμε μαμά, μην το παρακέσουμε κιόλας. Γιατί καλέ, αυτή δεν αγάπησε ο Μακαρίτης. Γιατί εμάς μας μισούσε. Ωραία, τότε στο τρίο το λότο. Να μη μου μένει και εμένα κάτι από τον άντρα μου. Όπα, όχι στα τρία, στα τέσσερα. Εμένα να μη μου μείνει τίποτα. Γιατί εσένα ήταν συγγενή σου. Όχι, αλλά μπορώ και εγώ να πάρω την αστυνομία. Δηλαδή, στα τέσσερα το λότο. Ακριβώς. Τέσσερα ίσια μερίδια. Τι με κοιτάτε, τι το σκέφτεστε. Πάλι καλά να λέτε. Έλατε να κάνουμε ένα survivor τώρα. Πίσω από την άλλη.